γλεντιά και τα λάθη μας. Τα γούστα μας οι ερώτες, στιγμές μας αφανερώτες. Τα γούστα μας χαράματα, με γελιά και με κλάματα. Τα γούστα μας η ζάλη μας, όλα για μας. Χαλάλι μας. Σανά. Μα πιο πολύ ακόμα είναι μανούλα μου πικρό της ξενιτιάς το χώμα. Θα πάρω το γυαλό, γυαλό και θα έρθω μάνα να σε βρω και θα έρθω μάνα να σε βρω. Από τους έχασα
και πια δε σε ξαναβρά. Είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα. Αφού τους έχασα και πια δε σε ξαναβρά. Είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα. Τι να τα κάνω τα εσύ φωτιά και λαύρα. Είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα. Αφού μου άνεψες εσύ φωτιά και λαύρα. Είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα. Τι να την κάνω τη ζωή χωρίς εσένα τώρα, αφού με πρόδωσες και πήγες μάλλον άντρα. Είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα. Αφού με πρόδωσες και πήγες μάλλον άντρα. Είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα. Λοιπόν, σήμερα τα γούστα μας τα κάναμε με ένα μυθικό πρόσωπο για το λαϊκό τραγούδι. Έναν άνθρωπο που έχει εξαφανιστεί. Κανείς δεν ασχολείται μαζί του, είναι η πιο σωστή έκφραση. Τον κύριο Μανώλη Καναρίδη. Κύριε Μανώλη μου, ευχαριστώ που ήρθες και που κάναμε τα γούστα μας. Ό,τι θέλετε εδώ είναι. Τι διαλέξαμε, ευχαριστώ, τι διαλέξαμε, τι είπαμε. Σήμερα είπαμε δύο τραγουδάκια, το ένα του Μιτσάκη και το άλλο του Γιώργου Ζαπέτα. Του Ζαπέτα το τραγούδι είναι η Ξενιθιά και του Μιτσάκη το άλλο είναι Είναι όλα μαύρα. Μεγάλη επιτυχία στην εποχή του. Το Είναι όλα μαύρα το είπε ο Καζατζίδης. Το είπε ο Στέλιος ο Καζατζίδης. Και το είπε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, βέβαια. Και το, η Ξενιθιά το είπε εσύ. Η Ξενιθιά είναι η πρώτη εκτέλεση δική μου, δεν έχει ξαναπεί άλλο τραγουδιστή. Με και τον Γιώργο Ζαπέτα. Η στίχη ποια είναι. Η στίχη ήταν του κύριου Βασιλιάδη. Του Τσάντα. Του Τσάντα, όπως τον λένε στο. Έτσι το ξέρουμε εμείς. Γιατί κυκλοφορούσε μια τσάντα. Ναι. Για πες μου, Μανώλη, πώς σου φάνηκε τώρα που τραγούδισε αυτά τα δύο τραγούδια, έτσι. Κοίταξε πάλι εγώ. Η ζωή μου όλη ένα τραγούδι, δεν ξέρω άλλη δουλειά να κάνω. Είτε στην Ελλάδα είτε στην Αιγύπτο. Ναι. Τώρα εδώ που ήρθα και είδα το περιβάλλον, είμαι χαροποιημένος και λέω: κοίταξε τι ωραία και μοντέρνα πράγματα είναι, νέα παιδιά. Τα στούντια είναι πολύ βελτιωμένα, τραγουδάμε άνετα και δεν είχα κανέναν διασμό όπως ήμουνα 20 χρονών, είμαι και τώρα. Εγώ το χαίρομαι έτσι από την καρδιά μου που βλέπω έναν άνθρωπο αισιόδοξο και που μπορεί και τα λέει. Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω καταχρήση στην αρχή. Όλο μου το σώμα είναι καθαρό. Ούτε τσιγάρο, ούτε κρασιά, ούτε ξενύχτια. Είναι μια φυσική ζωή. Και τραγουδάς όμως. Τραγουδάω βέβαια. Σαν ένας αθλητής που είναι δικαθλητής, που τα ξέρει όλα τα τραγούδια των τίτλων των τραγουδιών, το φάσμα, δηλαδή Σιώτικα, Καλαμαθιανά, Τσάμικα, Δημοτικά, όλα αυτά. Εγώ μπορώ και τα λέω άνετα. Εσένα το ρεπερτόριο ήταν η άμμο τη θάλασσα. Καράβια τραγούδια ξέρω. Καράβια. Βέβαια. Και μου κάνει εντύπωση που λες τον άλλον: πάρ' το από Φαδιές ή όχι, πες το από Σόλο, όχι, πες το από μη. Ξέρω για κιθάρα και παίζω.
Ξέρω όργανο. Και ξέρεις αμέσως και τους τόνους. Βεβαίως. Κάθε τραγούδι που θέλω να περάσω, παίρνω την κιθάρα μου και λέω τι τραγούδι αυτός ο τραγουδιστής το. Ξέρω τις δυνατότητες που έχει αυτός ο τραγουδιστής και ξέρω και τις δικές μου. Ή το ανεβάζω ή το χαμηλώνω αυτό το τραγούδι. Καμιά φορά το λες και ίδιο. Καμιά φορά το λέω και ίδιο, βεβαίως. Ναι. Στο Στέλιο τα περισσότερα τα λες ίδια. Όχι, με το Στέλιο έχουμε έναν τόνο διαφορά. Αυτός τραγουδάει λιγάκι πιο ψηλά από μένα, διότι ο Στέλιος τραγουδάει συνέχεια. Εγώ δεν τραγουδάω κάθε μέρα να ανοίγει ο λαιμός. Οπότε... Όταν ανοίξει ο λαιμός και οι χορδές ανοίξουν. Πας στο Στέλιο πάνω. Τα περνάω όλα. Μάλιστα. Περνάω τραγούδια τα οποία δεν έκανε δύο τόνους, το έχω κάνει τρεις. Πότε θα ξανάρθεις? Όποτε με ζητήσετε εσείς θα έρθω εγώ. Θα έρθεις εδώ να κάνουμε τα γούσταμα. Θα έρθω να. Ευχαριστώ που ήρθες εδώ, να είσαι καλά Μανώλη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για όλα τα παιδιά που με έχουν φωτογραφίσει. Τον κύριο Χρήστο. Είναι εδώ, τον γιατί. Μιστάκι μου. Τον κύριο Γιώργο, τον ηχολήπτη μας. Μην το ευχαριστείς τον Κώστα τον Τάνη, δεν κάνει τίποτα. Είναι εδώ. Ο Κώστας είναι the best. Ο καλύτερος. Γιατί ο Κωστάκης ο Αραβαντινός. Και εσένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι ενδιαφέρθηκες και με βρήκες. Και με βρήκες και μου έδωσες μια μεγάλη χαρά, την οποία θα σε ευγνωμονώ, διότι... Μην με ευγνωμονείς εμένα, το λαϊκό τραγούδι σε ευγνωμονείς εμένα. Το λαϊκό τραγούδι πρέπει να υπάρχει. Και εγώ σε βρήκα μέσω του Χρήστου. Ναι, αλλά ναι. Να σου πω κάτι, λίγοι άνθρωποι πλέον ενδιαφέρονται για το λαϊκό τραγούδι και τους ανθρώπους τους. Τι να κάνουμε. Μην ξεχάσουμε και τον Αλέξανδρο τον Καμπουράκη με τα Πορτεόν που κι αυτός... Α, ο Αλέξανδρος ο Καμπουράκης, το χρήσα καλά το παιδί. Συγγνώμη. Να είναι καλά. Ευχαριστώ Μανώλη μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.